Η 14η αγωνιστική της Euroleague είχε τα πάντα. Είχε εκπλήξεις, είχε παιχνίδια που κρίθηκαν στο τελευταίο σουτ, είχε μεγάλα διπλά, είχε αυτοκτονίες, είχε μεγάλα comeback, είχε τα πάντα. Πάμε να δούμε αποτελέσματα, βαθμολογία και το πιο σημαντικό, τις ειδήσει από την Euroleague που βασικά έχουν λόγω άμεσου ενδιαφέροντος πιο πολύ κέντρο την υπόθεση του κοστέντο κουπο. Πάμε σήμερα. <Συλίου> Και πάμε ευθύ αμέσω να δούμε τα αποτελέσματα. Τι είχαμε λοιπόν στη 14η αγωνιστική τη Euroleague. Είχαμε λοιπόν τα εξή αποτελέσματα. Ζάλγκη Ρεάλ Μαδρίτη 81-72. Ζάλγκη νίκησε, επέστρεψε σε νίκε στην έδρα τη με 81-72 από τη Ρεάλ. Η Αρμάνη έκανε διπλό στον Ερυθρό Αστέρα. Νίκησε η Αρμάνη. Αυτή είναι μία από τι μεγαλύτερε ειδήσει τη αγωνιστική. 67-71 με τον Ντέιβι uh, να είναι και μάλιστα και ο MVP τη αγωνιστική. Ο ψηλό τη Μιλάνο. Η Μπάγεν νίκησε 97-92 τη Βαλένθια. Μια Βαλένθια η οποία έχει κάνει αλλού και αλλού διπλά, αλλά έχασε το Μόναχο. Ο Ολυμπιακό στην αυτοκτονία τη αγωνιστική κατάφερε γιατί περί κατορθώματο πρόκειται να δώσει το παιχνίδι, να χάσει το παιχνίδι από τη Βιλερμπάν 77-75. Αυτά έγιναν την πρώτη μέρα. Τη δεύτερη μέρα η Φενέρμπαχτσε έχασε 70-76 από την Μπασκόνια. Αλλά, να το πούμε πιο σωστά, η Μπασκόνια νίκησε 70-76 στην Κωνσταντινούπολη την Φενέρμπαχτσε και έγινε Νομίζω, αν δεν κάνω τρομερό λάθος, διορθώστε με αν κάνω λάθος, η μοναδική ομάδα η οποία μέσα σε τρεις μέρες νίκησε και τις δύο ομάδες Κωνσταντινούπολης μέσα στην έδρα τους. Και την ΕΦΕΣ και τη ΦΕΝΕΡ. Εδώ βέβαια είχαμε μια άλλη ιστορία διότι η ΦΕΝΕΡ είναι αποδεκατισμένη. Δεν έφταιγε τόσο πολύ το γεγονό ότι ήταν αποδεκατισμένη γιατί δέχτηκε 50 πόντου το πρώτο εμίχρονο. δεν έπαιξε καθόλου άμυνα. Αλλά λύσει δεν μπορούσε να βρει επιθετικά. Εν πάση περιπτώσει, Μπασκόνια σε φοβερή κατάσταση. Δύο διπλά στην Κωνσταντινούπολη σε τρει μέρε. Η Βίρτου. Άλλη μια ανοίγει στο σακούλι τη χωρί να παίξει το εκπληκτικό μπάσκετ. 78-73, τσούκου κέρδισε τη Μακάμπη. Παρτίζαν Ανατολού Εφέ 82-79, δραματικό παιχνίδι με ένα μεγάλο σουτ που μπήκε στο τέλο και έδωσε τη νίκη στην Παρτίζαν. ένα Παναθηναϊκό 74-68. Άλλο ένα απίθανο μάτι στο οποίο ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να σκοράρει με τίποτα και παραλίγο να γυρίσει μία διαφορά 17 πόντων και να κερδίσει μέσα στη Βαρκελόνη, σουτάροντας με 18% στα τρίποτα Και τέλος, μονακό Άλβα Βερολίνου, εκεί που περιμέναμε να είναι 20-30-40 πόντι διαφορά, κρίθηκε στο τελευταίο σουτ το παιχνίδι. Παραλίγο δηλαδή η Μονακό να την πάταγε από την Άλμπα. Και αν δεν είχε και τη βοήθεια των διαιτητών θα πω εγώ, την οποία την έχει στάνταρ σε κάθε σχεδόν παιχνίδι, όποτε τη χρειάζεται, Μπορεί να ήταν και διαφορετικό το αποτέλεσμα. Αυτά έγιναν στην αγωνιστική τη 14η, και βέβαια, και βέβαια βλέπετε ότι η βαθμολογία έχει πολύ κόσμο κοσμο στριμωγμενο στην κορυφή. Γιατί, γιατί είναι ακόμα 14η αγωνιστική, δεν έχουμε φτάσει ούτε στα μισά. Οπότε, λογικό είναι αυτό ο συνοστισμός. Πρώτη είναι με 14 η φενέρμπατση, μεν. Αλλά λόγω των τελευταίων τη εμφανίσεων έχει συγκατοίκου την Παρσελώνα και τη Μονακό. Στη δεύτερη θέση είναι πάλι τρει ομάδε: είναι ο Ολυμπιακό, η Ρεάλ και η Μπασκόνια με 9-5. Ακολουθούν μία, δύο, τρει, 4 ομάδε στο 7-7: η Εφέ, η Μακάμπη, η Ζάλγκηρη και ο Ερθό Αστέρα. Μετά είναι ο Παναθηναϊκό, η Βαλένθια, η Βίρτου Βιλερ... και η Βιλερμπάν με 6-8. Με 5-9 είναι η Παρτίζαν και η Μπάγερ. Με 4-10 είναι η Μιλάνο, η Αρμάνη Μιλάνο και τελευταία των τελευταίων και καταδρομένη η Άλμπα Βερολίνου με 3-11. Αυτά με τη βαθμολογία. Η επόμενη αγωνιστική που είναι η Χριστουγεννιάτικη. 22 και 23 του μηνό έχει τα 6 παιχνίδια Φενερμπαχτ σε Παρτίζαν, Ολυμπιακό Ερυθρό Αστέρα στο θα έλεγα αδερφικό ντέρμπι λόγω των πολύ καλών σχέσεων που έχουν οι δύο ομάδες. Βερολίνου Μακάμπι, Μπασκόνια Βίρτους, Ρεάλ Μαδρίτης Βίλερ Μπαν, Εφές Παναθηναϊκός, άλλο ένα πολύ μεγάλο τεστ για τον Παναθηναϊκό, κυρίως μετά την ήττα της Εφές, άλλο ένα κακό timing για τον Παναθηναϊκό, Ζάλγκυρης Μπάγερν, Αρμάνι Μιλάνο Μονακό, και Βαλένθια Μπαρσελόνα σε ένα ισπανικό, μίνι ισπανικό τέρμπι. Πάμε τώρα σε διάφορε ειδήσει που ψάρεψα και να ξεκινήσω με αυτήν εδώ την είδηση που λέει για τον Kevin Durant μιλάει για τον Kevin Durant για κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Kevin Durant για την Euroleague. Ο Kevin Durant αντίθετα με οτιδήποτε μπορείτε να, περι, περιμένατε, μίλησε με πολύ πολύ ωραία και καλά και κολακευτικά λόγια για τη EuroLeague. Είπε ότι είναι το δεύτερο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, είναι ότι υπάρχουν μερικοί σπουδαίοι hoopers στο, στην λίγα αυτή. είπε βέβαια ότι δεν ξέρει πάρα πολλού, ότι ο Mike James είναι ο φίλος του, πολύ καλός του φίλος και ξέρει άλλους δύο-τρεις παίχτες και το Μύρο τη ανέφερε, αλλά Παίζεται εξαιρετικό μπάσκετ, είπε, και στο τέλο συνέστησε στου παίχτε, στου Αμερικανού παίχτε, εάν ψάχνουν να βρουν τρόπο να μπουν στο NBA, να πάνε να παίξουν στην Euroleague, να βρουν θέση στην Euroleague, γιατί από εκεί είναι το καλύτερο σκαλοπάτι για να πάνε στην κορυφαία λίγα του κόσμου. Ο Μίλο Τεόντοσιτ. Θα κλείσει την επόμενη χρονιά την καριέρα του μάλλον στον Ερυθρό Αστέρα από εκεί που ξεκίνησε και νομίζω ότι είναι και η καλύτερη ο καλύτερος τρόπος ένας αμφιλεγόμενος παίχτης ένας παίχτης που αγαπήθηκε στην καριέρα του και αντιπαθήθηκε αντιπαθ... πως το λένε και τώρα πάντων κέρδισε πολλές συμπάθειες και αντιπάθειες ε, αλλά δεν πέρασα διάφορους αυτό είναι το σημαντικό. Είναι πολύ χειρότερο να περνά αδιάφορο παρά αυτό που κατάφερε ο Μίλο Τεόντοσιτ στην καριέρα του. Ούτω ή άλλω έχει αφήσει εποχή με κάποια φοβερά plays, έτσι. Απλά ήταν, είχε τα σκαμπανεβάσματα του. Και κλείνουμε με την είδηση τη ε, απόκτησης απόκτηση του Κώστα Λετοκούμπο από τη Φενέρμαχτση. Ο Κώστα Αντιτοκούμπο λοιπόν υπογράφει στη Φένερμπαχτσε. το κείμενο λοιπόν ε, λέει ότι ο παίκτη ήταν στόχος της Μακάμπη της ΦΕΝΕΡ και του Παναθηναϊκού αλλά τελικά αυτός αυτή που επέλεξε να αγωνιστεί με τη ΦΕΝΕΡ. Δεν ξέρω βέβαια πόσα είναι, τα, πόσο είναι το ποσό που θα πάρει ο Κώστας ο Αντιτοκούμπο από τη ΦΕΝΕΡ δεν αναφέρεται. Το θέμα είναι ότι θα έχει προπονητή τον Ιτούδη. Και αυτό έπαιξε ρόλο. Αναφισβήθητα. Έτσι. Γιατί τον έχει προπονητή και στον βρομπάσκετ. Το ξέρει τον Ιτούδη ο Κώστα Ιτούκουμπο. Απ' την άλλη μεριά, αν ερχόνται στο Μαναθηναϊκό, το Ράντον Ιτς δεν το ξέρει. Και είναι σίγουρο ότι το να ξέρεις ποιος είναι ο προπονητής σου και να σε ξέρει, έχει μεγάλη ε, σημασία. Αυτό όμω που επίση έχει μεγάλη σημασία είναι ότι ε, αν ερχόταν στον Παναθηναϊκό, λέμε τώρα έτσι. Αν ερχόταν στον Παναθηναϊκό, καταρχά ήταν αυτό ακριβώ που έλειπε από τον Παναθηναϊκό. Αυτό που φωνάζω κι εγώ και το φωνάζουμε τώρα. Έχουμε μαζευτεί όλοι και το φωνάζουμε. Αυτό το τεσσαροπεντάρι το αθλητικό που λείπει από το ρόστερο του Παναθηναϊκού. Ο το Ανδεδοκούμπο ήταν ό,τι πρέπει λουκούμι γι' αυτό το ρόστερ έκλεινε ολοσχερός την τεράστια τρύπα που υπάρχει εκεί στο ρόστερ του Παναθηναϊκού δυστυχώς όμως δυστυχώς, δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν πια οι εποχές για να που έλεγε που έλεγε πόσα δίνει Φενέρ ε, πόσο ένα 200 δύο 200 εμείς πείτε του και ερχόντουσαν οι παίχτες δεν υπάρχει τώρα αυτό οπότε καταλαβαίνετε ότι χάθηκε ευκαιρία να κλείσει έτσι η τρύπα που έχει στο ρόστρο του ο Παναθηναϊκός. Τον ήθελε και η Μακάμπη. Μακάμπη έρχε, έχει, αρκετά ψηλά κορμιά. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, η Μακάμπη ήταν η τελευταία που θα, νομίζω, θα σκέφτηκε ο Κώστας για να πάει. Πήγε στη Φενέρ και να πω και κάτι. Δεν νομίζω στη Φενέρ να παίρνει τα λεπτά που θα έπαιρνε στον Παναθηναϊκό. Άρα γιατί πήγε, πήγε για τον Ιτούδη και τα χρήματα, δεν ξέρω. Θα μου πείτε κάτω. Το συζητήσουμε κάτω στα σχόλια. όπως πάντα. Αυτά. χαιρετώ